Φίλες και φίλοι, χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό μας κυλιολάκι. Καλώς ορίσατε, αν δεν το πράξετε ήδη παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο, που είναι συνήθως καθημερινά στις 5. Το σημερινό μας θέμα είναι οδηγητικό και θεωρητικό και νομίζω αφορά όλους μας. Πώς μπορώ να αποκτήσω ασφαλές στυλ δεσμό ή πώς μπορώ να έχω ασφαλή δεσμό με τον εαυτό μου και τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο κανάλι στη θεωρία του Bowlby, τη θεωρία του δεσμού που στα αγγλικά ονομάζεται Attachment Theory, η οποία εν ολίγης λέει ότι εάν ένα παιδί μεγαλώνοντας έχει ασφαλές συναστηματικό δεσμό με τους φροντιστές του, τη μητέρα, τον πατέρα ή οποιονδήποτε τον τι μεγαλώνει το παιδί, οποιονδήποτε μεγαλώνει το παιδί, τότε αυτό το παιδί μεγαλώνοντας έχει ασφαλές στυλ δεσμού. Δηλαδή νιώθει καλά με τον εαυτό του, νιώθει αξιαγάπητο, νιώθει ότι θα πάνε όλα καλά, έχει αισιοδοξία, έχει καλή σχέση με τον εαυτό του. Δεν έχει ανασφάλειες, ζήλιες, αμφιβολίες για τον εαυτό του και τα καταφέρνει καλύτερα με τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Η θεωρία του Bowlby εξελίχθηκε περισσότερο με το πείραμα της Ainsworth με το παράξενο δωμάτιο. Ήταν ένα πείραμα αυτό στο οποίο πήραν μητέρες και παιδιά ενός έτους, τα οποία τα έβαζα σε ένα παράξενο δωμάτιο, σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν είχε ξαναμπεί η μητέρα και το βρέφος. Αυτό το πείραμα έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Σε κάποια φάση έλεγε ο ερευνητής τη μητέρα να φύγει από το δωμάτιο και το παιδί έμενε στο δωμάτιο με ένα πρόσωπο ξένο, το οποίο ήταν από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, και το παρατηρούσαν και μετά από λίγο η μητέρα επέστρεφε στο δωμάτιο. Σε αυτό λοιπόν το πείραμα με το παράξενο δωμάτιο, η Ainsworth μελέτησε τις 4 περιπτώσεις, τις 4 βασικές περιπτώσεις, τα 4 βασικά στυλ δεσμού, το ασφαλές στυλ δεσμού και τα 3 ανασφαλή στυλ δεσμού, δηλαδή το αγχώδες στυλ δεσμού, το αποφευκτικό και το χαοτικό ή αποδιοργανωμένο. Στο καινούριο βιβλίο που έχω γράψει, το οποίο θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες, γράφω περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με τη θεωρία του Bowlby και με το πείραμα της Ainsworth και το πώς έχει εξελιχθεί η θεωρία σύμφωνα με αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που μιλάει για τη θεωρία του δεσμού και πώς αυτό μας επηρεάζει στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για το βίντεο αυτό είναι ότι υπάρχει το ασφαλές στυλ δεσμού, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει καλά με τον εαυτό του, ο οποίος είναι σίγουρος ότι αγαπιέται και μπορεί να αγαπηθεί και ότι μπορεί να είναι καλά σε μια σχέση, και υπάρχουν και 3 ανασφαλή στυλ δεσμού. Το πρώτο είναι το αγχώδες στυλ δεσμού, που το αγχώδες στυλ δεσμού το έχουν συνήθως οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που νιώθουν τρομερή ανασφάλεια, δεν είναι σίγουροι για το αν θα αγαπηθούν. Από πολύ μικρά πράγματα πιάνονται και αναστατώνονται. Μπορεί να έχουν ζήλια η οποία να μην είναι βασισμένη πάνω σε πραγματικά γεγονότα, να έχουν έτσι μια ζήλια ακατανόητη. Δεν μ' αρέσει ο όρος παρανοϊκή ζήλια, γιατί πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους τους οποίους μου τους είχαν φέρει στο γραφείο οι σύντροφοι τους, άνδρες ή γυναίκες, και μου λέγαν είναι παρανοϊκός ζηλιάρης, είναι παρανοϊκή ζηλιάρα, και στο τέλος της ημέρας είχαν δίκιο οι άνθρωποι και τους έκαναν gaslighting. Αλλά έτσι το να νιώθεις ανασφάλεια και να μην έχεις κάποια χειροπιαστά στοιχεία στα χέρια σου για το ότι το τέρι σου ή ο συνάνθρωπος σου με τον οποίο συνδέεσαι σου φέρεται άσχημα, λες, ή να φοβάται, μήπως να φοβάσαι μήπως σου τη φέρει επειδή την έχεις, το έχεις πάθει στο παρελθόν, αυτό είναι μία ένδειξη αγχώδους δεσμού. Υπάρχει επίσης ο αποφευκτικός δεσμός, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποφεύγουν να συνδέονται επειδή ακριβώς φοβούνται την εγκατάλειψη τόσο πολύ
όσο οι άνθρωποι με το αγχώδη στυλ δεσμού, και υπάρχουν και οι άνθρωποι με το χωτικό στυλ δεσμού, οι οποίοι έχουν έτσι συμπεριφορές οι οποίες είναι αψυχολόγητες, θα έλεγα, μεγάλες εναλλαγές στη διάθεση, τη μια σε ανεβάζουν στα ουράνια, την άλλη σε κατεβάζουν στα τάρταρα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία να συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους, και στο πείραμα της Ainsworth για, με το παράξενο δωμάτιο, τα παιδιά τα οποία παρουσίαζαν από διοργανώμενο στυλ δεσμού είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία ήταν καταφανώς κακοποιημένα από τις μητέρες τους, οι οποίες μητέρες των παιδιών αυτών ήταν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούσαν λόγω ψυχοπαθολογίας και λόγω τοξικομανίας και αλκοολισμού, δεν μπορούσαν να είναι σταθερά ασφαλή σημεία αναφοράς για τα παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι δεν έχουμε ασφαλές στυλ δεσμού. Έχουμε άνθρωπους στο κανάλι που έχουν ασφαλές στυλ δεσμού και τους γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τους παρατηρώ μέσα από τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζουν και αυτά που μοιράζονται μαζί μας, και χαίρομαι γι' αυτό. Και στόχος όλων μας είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο να έχουμε ασφαλές στυλ δεσμού. Να φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή στο οποίο να νιώθουμε καλά μέσα στο πετσί μας, να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και να μην τρομοκρατούμαστε στην ιδέα ότι μπορεί να είμαστε μόνοι ή μπορεί να μείνουμε μόνοι, να μην καταραίουμε υπό το φόβο της εγκατάλειψης, γιατί οι άνθρωποι με τα ανασφαλή στυλ δεσμού έχουν φοβερό φόβο εγκατάλειψης, φοβούνται δηλαδή να μείνουν μόνοι, φοβούνται ότι άλλοι θα τους εγκαταλείψουν, και γι' αυτό μπορεί να προβαίνουν σε συμπεριφορές οι οποίες δεν τους δίνουν χαρά, δεν τους βοηθάνε να δημιουργήσουν σχέσεις ούτε αυτούς ούτε τους άλλους. Δηλαδή, και το να είσαι αγχώδης και να πηγαίνεις να προσκολλάσεις αυδέλα πάνω στο τέρι σου, αυτό δεν σε καθιστά έναν άνθρωπο που νιώθει υπέροχα κάποιος να κάνει σχέση μαζί του. Ή το να είσαι αποφευκτικός και να αποφεύγεις να συνδεθείς ουσιαστικά και να έχεις μόνο έτσι περιστασιακές συναντήσεις και περιστασιακή εγκύτητα, και αυτό με τη σειρά του δεν είναι κάτι το οποίο σε καθιστά αξιαγάπητο άνθρωπο και άνθρωπο που είναι χαρά της ζωής να συνδέονται άλλοι μαζί σου. Δεν μπορείς καν να συνδεθείς. Επίσης, και το να έχεις ένα χωτικό στυλ δεσμού που να μην ξέρει ο άλλος τι θα του ξημερώσει μαζί σου, πάλι δεν είναι καλό ούτε για σένα ούτε για τους άλλους. Άρα οδεύουμε, θέλουμε να οδεύσουμε και θέλουμε να καταλήξουμε στο να έχουμε ασφαλές στυλ δεσμού. Αν αυτό θα σας παρηγορήσει κάπως, εγώ βρίσκω στον εαυτό μου από όλα τα στοιχεία του ανασφαλούς δεσμού. Δηλαδή, βρίσκω και στοιχεία χωτικά σε κάποιες συμπεριφορές μου και σε κάποια ιστορικά μου, και στοιχεία αποφευκτικά, αλλά και στοιχεία αποδιοργανωμένα. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να έχουμε επηρεαστεί από τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας, να έχουμε επηρεαστεί από την όποια συναισθηματική παραμέληση έχουμε βιώσει, από την όποια ψυχική και σωματική κακοποίηση έχουμε βιώσει, από τις απογοητεύσεις του παρελθόντος. Είναι όλοι, it's only human. Είναι μόνο ανθρώπινο αυτό. Και δεν είστε μόνοι σας. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε ασφαλές στυλ δεσμού και δεν τα καταφέρνετε να είστε μόνοι σας καλά ή να είστε μέσα σε μια σχέση καλά και ασφαλής, δεν είστε μόνοι σας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσουμε ασφαλές στυλ δεσμού, είτε αν είμαστε μόνοι μας, είτε αν είμαστε σε σχέση, για τον εξής απλούστατο λόγο. Όταν έχεις ασφαλές στυλ δεσμού, μπορείς να αντέξεις να είσαι μέσα σε μια σχέση και να το διαχειριστείς και να μην γίνεσαι ούτε εξαιρετικά ελεγκτικός, ούτε εξαιρετικά υποταγμένος στον στη σύντροφό σου. Αν έχεις ασφαλές στυλ δεσμού και είσαι μόνος σου, τότε μπορείς να αντέξεις να είσαι μόνος σου και μπορείς να έχεις την ενέργεια, την κινητοποίηση, την όρεξη και να το επιτύχεις να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Δηλαδή, το ασφαλές στυλ δεσμού είναι απαραίτητο και για να διαβιώσουμε σε σχέση και για να διαβιώσουμε μονήρης. Άρα, αν κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο λέει, εγώ είμαι μόνος μου, τι ανάγκη έχω να έχω ασφαλές στυλ δεσμού? Ναι, έχεις. Έχεις, γιατί άμα έχεις ασφαλές στυλ δεσμού, θα έχεις καλύτερη
σχέση με τον εαυτό σου. Εδώ τώρα βλέπω ότι όλα τα φανάρια δεν έχουν ρεύμα, άρα υπάρχει θέμα με την ηλεκτροδότηση. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί το στυλ δεσμού εδραιώνεται μέσα από πολλές εμπειρίες. Δηλαδή ένας άνθρωπος βιώνει πολλές φορές αρνητικές ή θετικές εμπειρίες μεγαλώνοντας για να δημιουργήσει ένα στυλ δεσμού. Αν είναι θετικές οι εμπειρίες θα είναι ασφαλές το στυλ δεσμού. Αν είναι αρνητικές οι εμπειρίες θα είναι ανασφαλές το στυλ δεσμού. Οπότε δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τα νευρωνικά κυκλώματα στον εγκέφαλο μας, τα οποία αποτυπώνουν το στυλ δεσμού που έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Εδώ θα σας πω ότι μας έχει πει η Αριστονίκη πρόσφατα ότι για κάθε αρνητικό γεγονός που βιώνει ένας άνθρωπος χρειάζεται να βιώσει 5 θετικά γεγονότα για να ισορροπήσει. Ή για κάθε αρνητική άποψη που έχει για τον εαυτό του πρέπει να έχει 5 διαφορετικές εμπειρίες τις οποίες να του δοθεί θετική άποψη για τον εαυτό του για να μπορέσει να το εξισορροπήσει, γιατί τα αρνητικά γράφονται πολύ πιο βαθιά στη μνήμη μας. Τα αρνητικά συναισθήματα που συνοδεύουν τα αρνητικά βιώματα κάνουν τα αρνητικά βιώματα να είναι γραμμένα πολύ πιο βαθιά στη μνήμη μας, να παίζουν περισσότερο ρόλο και να έχουν περισσότερη βαρύτητα από τα θετικά βιώματα. Άρα χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο άνθρωπος να εξισορροπήσει αυτό το οποίο έχει μάθει μεγαλώνοντας, ότι δηλαδή είναι αναξιαγάπητος και ότι δεν μπορεί να νιώθει ασφάλεια μέσα σε μία σχέση, και χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος να το επιτύχει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταφέρει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτευκτο. Είναι κάτι που ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει εφόσον το βάλει στόχο και δουλέψει σκληρά γι' αυτό. Δεν γίνεσαι συναισθηματικά ασφαλής από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πατάς ένα μαγικό κουμπί και ξαφνικά αρχίζεις να αισθάνεσαι ασφάλεια και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τους ανθρώπους και τον κόσμο. Για να κάνεις αυτό το άλμα πίστης, το leap of faith, χρειάζεται να διαχειριστείς συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, τα τραύματα σου. Να αναγνωρίσεις τα τραύματα σου, να αναγνωρίσεις τι έχει συμβεί με σένα, να παραδεχθείς στον εαυτό σου, στο θεραπευτή σου, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, έχεις μεγαλώσει με ένα συναισθηματικά παραμελητικό τρόπο, το γεγονός ότι μεγάλωσες νιώθοντας μόνος, νιώθοντας μόνη, ανάξιος, ανάξια, νιώθοντας αναξιαγάπητος, αναξιαγάπητη, να κάνεις αυτή την οδυνηρή διαπίστωση ότι η παιδική σου ηλικία δεν ήταν κανένα παραμύθι και καμία εκδρομή, να το παραδεχθείς, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σε μια προσπάθεια να μην στενοχωριόμαστε πολύ και να μην πληγωνόμαστε πολύ, αποθούμε τα τραύματά μας. Τα αποθούμε στο υποσυνείδητο μας και δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι όταν ήμασταν μικροί νιώθαμε πολύ μόνοι. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε ότι όταν ήμασταν μικροί διερωτούμασταν μήπως ήμασταν υιοθετημένοι και γι' αυτό δεν μας αγαπούσαν οι γονείς μας. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε ότι περάσαμε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια στα οποία νιώθαμε μοναξιά, νιώθαμε φόβο, φάγαμε ξύλο, δεχθήκαμε προσβολές, δεχθήκαμε bullying, είχαμε άσχημη παιδική ηλικία. Και εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θυμούνται καθόλου την παιδική τους ηλικία ή δεν θυμούνται ένα μέρος της παιδικής τους ηλικίας. Όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως δεν μπορούμε να πούμε για όλους τους ανθρώπους το ίδιο, συνήθως υπάρχει απόθεση τραύματος. Δηλαδή λειτουργεί αυτός ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, να ξεχνάμε από τη συνειδητότητά μας. Το εγκέφαλος ποτέ δεν διαγράφει όσα έχει καταγράψει.
να αποθούμε από τη συνειδητότητά μας, να σπρώχνουμε όλο και πιο βαθιά στο υποσυνείδητο μας τις τραυματικές εμπειρίες. Και αυτό, το να μην θυμάται ένας άνθρωπος ή ολόκληρη την παιδική του ηλικία ή μεγάλα μέρη της παιδικής του ηλικίας, είναι ένδειξη ότι χρειάζεται οξία ψυχοθεραπεία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να τα θυμηθεί. Πρέπει να τα θυμηθούμε. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός της απόθυσης, συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της απόθυσης, όπως όλους τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, είναι χρήσιμος στην περίοδο που συμβαίνει, όμως μακροπρόθεσμα μας προκαλεί ζημιά. Για ποιο λόγο μας προκαλεί ζημιά? Γιατί δεν θυμόμαστε ακριβώς τι έχει συμβεί, δεν θυμόμαστε ότι έχουμε κακοποιηθεί, δεν θυμόμαστε ότι έχουμε αδικηθεί, δεν θυμόμαστε ότι έχουμε παραμεληθεί, δεν θυμόμαστε όλα εκείνα τα πολύ στενάχωρα και φοβιστικά συναισθήματα που νιώθαμε, οπότε νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, ενώ δεν είμαστε μια χαρά. Ξαναλέω ότι δεν θυμόμαστε στη συνειδητότητά μας. Τίποτα δεν διαγράφεται από τον εγκέφαλο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστια αποθηκευτική μνήμη, τόσο μεγάλη που αν ήταν να αποθηκεύσουμε βίντεο, θα έπρεπε να βάλουμε μια κάμερα να γράφει για 300.000 χρόνια για να γεμίσει την ανθρώπινη μνήμη. Έχει 2,5 πέτα αναλογικά μνήμη ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια gigabyte μνήμης. Τεράστιος αποθηκευτικός χώρος του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Και οτιδήποτε γράφεται δεν ξεγράφεται. Οπότε δεν μας συμφέρει να το αποθούμε κάτω από την επιφάνεια, κάτω από την γνωστική συνειδητότητα και να υπάρχει χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν δεν έχουμε πρόσβαση στη μνήμη μας, συνειδητή πρόσβαση, τότε δουλεύει υποσυνείδητα μόνη της η μνήμη μας, δουλεύει χωρίς κανένα έλεγχο και μας προκαλεί προβλήματα. Εντάξει, είναι η ιστορία με τη συναισθηματική απορρίθμιση που συμβαίνει όταν ένα ερέθισμα στο παρόν ξυπνάει ένα τραύμα στο παρελθόν. Άρα, εάν δεν θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία ή μέρος της παιδικής μας ηλικίας, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη ψυχοθεραπεία παρά από αυτούς που τη θυμούνται, γιατί σημαίνει ότι χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που να νιώσουμε αρκετά ασφαλείς μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης, ούτως ώστε να αφήσουμε τον εαυτό μας να θυμηθεί, να σταματήσουμε να βάζουμε φράγμο στη μνήμη μας. Κάτι το οποίο γίνεται υποσυνείδητα, κάτι το οποίο είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, είναι ένας πρωτόγονος μηχανισμός άμυνας για να προστατεύσει το μυαλό μας από τα πολύ έντονα συναισθήματα, όμως, ξαναλέω, οι μηχανισμοί άμυνας οι συμβιβαστικοί είναι χρήσιμοι όταν συμβαίνουν τον πρώτο καιρό, αλλά μακροπρόθεσμοι προκαλούν ζημιά, γι' αυτό και ονομάζονται συμβιβαστικοί. Συμβιβάζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Άρα, για να αποκτήσουμε ασφαλή δεσμό, πρέπει να παραδεχθούμε, να αναγνωρίσουμε τα τραύματά μας, να αναγνωρίσουμε τα ελλείμματά μας, να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα, να το παραδεχθούμε ότι ναι, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αποφευκτικός και γι' αυτό το λόγο είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος επειδή όλες οι γυναίκες είναι μπιπ και όλοι οι άντρες είναι μπιπ. Δεν είμαι μόνος επειδή γνωρίζω συνέχεια μαλάκες ή γνωρίζω συνέχεια ανθρώπους που δεν είναι καλοί. Είμαι μόνος γιατί αποφεύγω να συνδεθώ ουσιαστικά επειδή φοβάμαι. Και φοβάμαι την εγκατάλειψη. Γιατί φοβάμαι την εγκατάλειψη? Γιατί έχω τραύματα τα οποία δεν τα έχω διαχειριστεί. Άρα παραδέχομαι ότι έχω πρόβλημα και παίρνω τον υπέροχο εαυτό μου για ψυχοθεραπεία. Ο εαυτός μας είναι υπέροχος ακόμα και όταν είναι αποφευκτικός, ακόμη και όταν είναι αποδιοργανωμένος, ακόμη και όταν είναι αγχώδης, ακόμη και όταν είναι συνεξαρτημένος, ακόμη και όταν είναι στη χειρότερη του μέρα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υπέροχοι. Γιατί μόνο και μόνο που επιζήσαμε, μόνο και μόνο που θέλουμε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, αυτό αξίζει. Και αυτό αρκεί. Αρκεί για να πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν είναι εύκολη η ζωή η ανθρώπινη. Μπράβο, Λάκη μου. Δείξε συμπαράσταση. Δεν είναι εύκολη η ανθρώπινη ζωή, ούτε και η σκυλίσια. Αλλά η ανθρώπινη πολλές φορές είναι πιο δύσκολη από τη σκυλίσια. Μιλάω τώρα για τα σκυλάκια που είναι δεσποζόμενα. Σαν ο Λάκη που ζει σε ένα σπίτι, νομίζω ζει πολύ καλά σε σχέση με το
πώς ζούσαμε πολλοί από εμάς την παιδική μας ηλικία. Όταν όμως ήταν νεογέννητο και το έριξα στον κάδο με τα σκουπίδια μαζί με τα 7 αδερφάκια του και τα 4 δεν τα καταφέραν, εκεί ήταν πολύ δύσκολη φάση. Εντάξει, αγάπη μου. Έχεις και εσύ τα τραύματά σου, εντάξει, τα κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας. Λοιπόν, παραδεχόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα. Το αναγνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε πράξεις. Λαμβάνουμε δράση. Πάμε στον ψυχολόγο. Αγοράζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και τα διαβάζουμε με προσοχή. Παρακολουθούμε καθημερινά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Πόσες φορές ακούω να μου λέτε, να μου γράφετε, ξέρεις, βρήκα γκόμενα, ένιωθα υπέροχα και σταμάτησα να βλέπω τα βίντεο και μετά βρέθηκα σε ένα χάος. Ή ένιωσα καλύτερα και σταμάτησα να βλέπω τα βίντεο. Λέω πόσες ιστορίες να ακούσω, σταμάτησα να ακούω τα βίντεο. Εάν έχουμε ζήτημα με τον εαυτό μας, αν έχουμε, που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε, αν έχουμε ανασφάλειες, άγχη, φοβίες, αν έχουμε ανασφαλή δεσμό, ακούμε τα βίντεο καθημερινά. Αν μη τι άλλο, ακούγοντας αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και παρακολουθώντας και τις συζητήσεις τις χρήσιμες που γίνονται κάτω από τα βίντεο, νιώθουμε μία ασφάλεια συναισθηματική ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, έχει και άλλους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση και ότι όπως οι άλλοι άνθρωποι καταφέρνουν και ξεπερνούν τα ζητήματα τους, έτσι θα τα καταφέρουμε κι εμείς. Υπάρχει μία αίσθηση της κοινότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανασφαλές στυλ δεσμού νιώθει ότι είναι μόνος του, δεν έχει κανένα στον κόσμο. Άρα το να ανήκει σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπως τη δική μας είναι κάτι το οποίο σου δίνει μία αίσθηση ασφάλειας. Εφόσον είσαι ένας καλοήθης άνθρωπος ο οποίος θέλεις να βοηθηθείς. Και ακόμη και κακοήθης να είσαι και να θες να κάνεις το τρολ, ακόμη και σε έχουμε βάλει σε απόκρυψη στα σχόλια, πάλι έχεις πρόσβαση να βλέπεις τα βίντεο και αν θέλεις να βοηθηθείς. Χρειάζεται να το παραδεχτούμε ο καθένας από εμάς ότι έχουμε θέμα. Να μην βλέπουμε την επιφάνεια των πραγμάτων. Να μην λέμε ότι το πρόβλημά μου είναι ότι ο άνδρας μου δεν είναι επικοινωνιακός. Το πρόβλημά μου είναι ότι η γυναίκα μου δεν μου κάθεται. Το πρόβλημά μου είναι κάτι στην επιφάνεια. Όχι, το πρόβλημα σου είσαι εσύ. Μέσα σου. Βαθιά μέσα σου. Δεν είναι ούτε δικό μου το θέμα, ούτε κανένας άλλου. Είναι δικό σου και είναι μέσα σου. Εσύ έχεις θέμα με ανασφαλή δεσμό και γι' αυτό δεν σιγουριάζεσαι που λέμε στην Κύπρο και γι' αυτό δεν νιώθεις σιγουριά και γι' αυτό είσαι μέσα στην ανασφάλεια και γι' αυτό λειτουργείς με τρόπους αυτοσαμποταριστικούς. Γιατί οι άνθρωποι με ανασφαλές στυλ δεσμού αυτοσαμποταριζόμαστε αβέρτα κουβέρτα. Όταν είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο, «Η ανατομία μιας γυναίκας», όταν ήμουν 29 ετών, προσπαθούσα μέσα από εκείνο το βιβλίο να εξηγήσω ότι δεν είναι θέμα τύχης το αν μια γυναίκα θα τα καταφέρει στην προσωπική ερωτική της ζωή, αλλά είναι θέμα εντός εισαγωγικών ψυχολογίας. Αν το πάρουμε και το εφαρμόσουμε αυτό το σκεπτικό πάνω στο θέμα που συζητάμε σήμερα, πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει ασφαλή δεσμό, ασφαλές στυλ δεσμού, έχει ως εξής. Είναι στο χέρι σου να αναγνωρίσεις ότι εσύ ο ίδιος προσωπικά, εσύ η ίδια προσωπικά έχεις ζητήματα ανασφαλιών, έχεις ζητήματα φόβου εγκατάλειψης, και λειτουργείς ο ίδιος ή η ίδια με τέτοιο τρόπο που σαμποτάρεις μια σχέση στην οποία βρίσκεσαι ή που επιλέγεις να μπαίνεις και να παραμένεις σε κακοποιητικές σχέσεις ή που αποφεύγεις να μπεις σε σχέσεις ή που άμα μπεις σε μια σχέση τη σαμποτάρεις εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια. Γιατί πολλές φορές μιλάμε εδώ πέρα για τους τύπους που είναι αποφευκτικοί, για αυτούς που είναι το ένα, που είναι το άλλο, αλλά είμαστε κι εμείς πολλές φορές αυτός ο τύπος. Δηλαδή, δεν είμαστε τέλειοι και ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την ανθρώπινη συνδεσιμότητα και δεν είμαστε όλοι σε θέση να παράγουμε ένα ασφαλή δεσμό και να παρέχουμε ασφάλεια στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο που θα είναι μαζί μας. Τον άλλο δεν μπορούμε να το φτιάξουμε.
Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πιάσω έναν άνθρωπο και να πω έλα εδώ, σε βλέπω έχεις ανασφαλή δεσμό, σε βλέπω έχεις αποφευκτικότητα, σε βλέπω έχεις αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού ή αχώδες στυλ δεσμού, θα σε φτιάξω εγώ. Δεν γίνεται. Και ψυχολόγος να είσαι και να κάνεις σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να φτιάξει τον εαυτό του με συνεργασία με τον ψυχολόγο του, με τις μεθόδους που λέμε συνεχώς εδώ στο κανάλι. Τρεις. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, προσωπικός πνευματικός αγώνας. Αν εγώ αλλάξω τον εαυτό μου και αποκτήσω ασφαλές στυλ δεσμού, τότε οι επιλογές μου θα ορμούνται από τις επιθυμίες μου και τη ξεκάθαρη κρίση μου και όχι από την τεράστια ανάγκη που έχω να νιώσω ασφάλεια διαμέσου μιας σχέσης. Είναι λανθασμένη επιδίωξη το να επιδιώκουμε να βρούμε ασφάλεια συναισθηματική μέσα από μια σχέση. Και είναι και κάτι το οποίο δυστυχώς προβάλλει και η pop κουλτούρα, αυτό τη λαθασμένη πεποίθηση. Στην πραγματικότητα, μια ερωτική σχέση είναι πολύ πιο πιθανό να μας δυσκολέψει στο να νιώθουμε συναισθηματικά ασφαλείς παρά η απουσία μιας ερωτικής σχέσης. Και ολιανά, είναι πιο εύκολο να είναι κάποιος μόνος του και να νιώθει καλά παρά να είναι σε μια σχέση και να νιώθει καλά και να νιώθει ασφαλής. Όταν είσαι μόνος σου, χρειάζεται να δουλέψεις τον εαυτό σου για να νιώσεις συναισθηματική ασφάλεια. Τον εαυτό σου στον οποίο έχεις πλήρη πρόσβαση και τον εαυτό σου τον οποίο μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις. Αν όμως βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση, δεν φτάνει να αλλάξεις μόνο εσύ για να γίνει ασφαλής η σχέση, χρειάζεται να αλλάξει και ο άλλος. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε μία συμπληρωματική ψυχοπαθολογία. Δηλαδή ο ένας είναι αποφευκτικός και ο άλλος είναι αχώδης. Ο ένας είναι, ξέρω εγώ, αποδιοργανωμένος και ο άλλος είναι αποφευκτικός. Όπου σε βρω και που με βρεις. Πουθενά δεν βρίσκονται. Το ιδανικό στυλ σχέσης είναι να έχουν και οι δύο άνθρωποι ασφαλή δεσμό. Αν ένας άνθρωπος έχει ασφαλή δεσμό, θα δυσκολευτεί πολύ να αντέξει κάποιον που έχει αγχώδη δεσμό ή αποφευκτικό δεσμό ή αποδιοργανωμένο. Αν όμως έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα, αν είναι αποφευκτικός για παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να αντέξει τον αγχώδη, όσο και αν μας φαίνεται παράλογο. Ναι. Ο αποφευκτικός είναι πιο εύκολο να συνυπάρξει με τον αχώδη, γιατί ο αποφευκτικός αποφεύγει συνεχώς να συνδεθεί, ο αχώδης προσκολλάται σαν τη βδέλα και κάτι κάνουν εκεί πέρα. Όχι υγιές, όχι ασφαλές, όχι κάτι που να γεμίζει την καρδιά, το μυαλό, την ψυχή και το πνεύμα και να νιώθουν ευδαιμονία, αλλά κάνουν μία σχέση. Ξέρετε, οι περισσότερες σχέσεις είναι προβληματικές. Και οι περισσότερες σχέσεις των ανθρώπων με τον εαυτό τους και οι περισσότερες σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει πλέον αυτό το πράγμα από τόσες ιστορίες και τόσα ιστορικά που έχουμε αναλύσει εδώ στο κανάλι. Και δεν είναι για να κατηγορούμε τους ανθρώπους για τις προβληματικές σχέσεις που φτιάχνουν, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε τρωτοί, έχουμε προβλήματα, έχουμε παρελθόν, έχουμε τραύματα, έχουμε θέματα. Έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει σε ένα κόσμο στον οποίο και η κοινωνία αλλά και η οικογένεια αγνοεί τις βασικές αρχές της ψυχολογίας και των σχέσεων. Δεν μας έχει δοθεί η ανάλογη αγωγή που θα μας βοηθούσε να ζήσουμε μια υπέροχη ζωή. Σκεφτείτε αν όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ στο κανάλι, αν όλη αυτή την ψυχοεκπαίδευση την προσλαμβάναμε από τους γονείς μας ως διαπαιδαγωγής. Ή είχαμε την ψυχοεκπαίδευση ως μάθημα στο σχολείο. Σκεφτείτε πόσα πολλά πράγματα θα καταλαβαίναμε πολύ νωρίς, από πόσες δυσκολίες και από πόσες παγίδες θα γλιτώναμε
και πόσο πιο εύκολα θα μπορούσαμε να βιώσουμε τη ζωή μας με τρόπο ικανοποιητικό και να νιώθουμε καλά κι εμείς και να είναι και άλλοι καλά μαζί μας. Γιατί όταν εγώ είμαι ανασφαλής και όταν έχω έναν ασφαλές τηλεδεσμό, είτε αυτό είναι αποφευκτικό, είτε είναι αγχώδες, είτε είναι αποδιοργανωμένο, επηρεάζω και τους άλλους γύρω μου. Έστω και αν δεν θέλω συνειδητά να τους κάνω κάτι κακό. Αν φλερτάρω για παράδειγμα και είμαι αποφευκτικός, αυτή η αποφευκτικότητα προσλαμβάνει τους απόρριψη από το άλλο πρόσωπο. Αν εγώ φλερτάρω και είμαι αποδιοργανωμένος, θα τον μπερδέψω, είναι σχιζοφρενογόνο για το άλλο το πρόσωπο. Αν τη μια είμαι έτσι και την άλλη γιουβέτσι. Αν πάω και προσκολώμαι πάνω σε έναν άνθρωπο και συνεξαρτώμαι και δεν τον αφήνω να πνεύσει πάλι, δεν τον βοηθάω. Ούτε εμένα με βοηθάω, ούτε τον άλλο τον βοηθάω. Δηλαδή, είναι χρήσιμο για όλους μας, ο καθένας από εμάς προσωπικά, να βελτιώσει τον εαυτό του. Ξέρω, αναγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να έχουμε μια υγιή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Το αναγνωρίζω. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που το έχω κάνει δύσκολο για τους άλλους και για τον εαυτό μου. Όμως, αξίζει τον κόπο να αποκτήσουμε ασφαλή δεσμό με τον εαυτό μας, γιατί ακόμη κι αν δεν μπούμε σε μια ερωτική σχέση, θα είναι πολύ καλύτερη η ζωή μας εμάς των ιδίων. Αν εγώ έχω ασφαλή δεσμό με τον εαυτό μου, σημαίνει ότι είμαι σε θέση να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα και να ζήσω όσο πιο ευδαίμων μπορώ. Και αν το συνδέσουμε αυτό το κομμάτι με τον ασφαλή δεσμό με τη θεωρία του Jung και τη θεώρηση του Jung για την ευδαιμονία, που μιλάει για τον εσωτερικό καλό δαίμον ή τον gut instinct μας, το μικρό παιδί που έχουμε μέσα μας, το πάρουμε εμείς ήδη, να το αγκαλιάσουμε, να το αποδεχτούμε, να το καλλιεργήσουμε, να το δώσουμε αγάπη, στοργή, να το δώσουμε ασφάλεια, ούτως ώστε να μπορέσει να ανθίσει και να εξελιχθεί. Ναι, θα έχουμε ευδαιμονία στη ζωή μας και ναι, μπορούμε να έχουμε ευδαιμονία. Είπαμε, η λέξη ευδαιμονία είναι μια λέξη που είναι καλύτερα να τη χρησιμοποιούμε από τη λέξη ευτυχία, γιατί η λέξη ευτυχία έχει μέσα το στοιχείο της τύχης και του τυχαίου, ενώ η λέξη ευδαιμονία σημαίνει ότι κάνω προσπάθεια συνειδητή και κάνω πράγματα ώστε να είμαι καλά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του podcast, το 21ο επεισόδιο του podcast, που στο τελευταίο μέρος μιλάω για την ευδαιμονία, και στο καινούριο βιβλίο που έχω γράψει και ακόμη δεν έχει εκδοθεί, θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα. Αν εγώ επιτύχω την ευδαιμονία, μπορώ να είμαι και μόνος μου καλά, και αν μπω σε σχέση με άλλον άνθρωπο, θα μπω από ένα ασφαλή χώρο όπου θα προσφέρω στον άλλον, ή αν δεν του προσφέρω, τουλάχιστον δεν θα το αφαιρέσω. Να είμαστε μία θετική επίδραση στη ζωή των άλλων ανθρώπων, να είμαστε μία δημιουργική πινελιά. Να μην είμαστε, ρε παιδί μου, καταστροφή. Να μην είμαστε το φόβος, να μην είμαστε η αποδιοργάνωση, το χάος, το άγχος, η αγωνία. Δηλαδή, όταν συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, όποιοι τα πλησιάζουν τους άλλους ανθρώπους, να δίνουμε αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη καλές δονήσεις, καλά vibes. Παιδί μου, να έχουμε έτσι μια ασφάλεια. Να νιώθουμε ασφαλείς στον εαυτό μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασφαλές τηλεδεσμό, εάν μπει σε μία σχέση και αναγνωρίσει μέσα στη σχέση ότι γίνονται πράγματα και συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, αν έχει παραμέληση συναισθηματική μέσα στη σχέση, αν έχει κακοποίηση συναισθηματική μέσα στη σχέση, αν έχει κακοποίηση σωματική μέσα στη σχέση ή οτιδήποτε άλλο, ένας άνθρωπος με ασφαλές τηλεδεσμού μπορεί πολύ πιο εύκολα να ξεκολλήσει και να την τερματίσει αυτή τη σχέση, έστω και αν πονάει. Αυτές τις μέρες έχω τερματίσει μια φιλία πολλών χρόνων.
Είναι με πρόσωπο που δεν το γνωρίζετε. Πάρα πολύ χρόνο. Και πόνεσα πάρα πολύ. Σίγουρα πόνεσε και το άλλο το πρόσωπο. Εγώ τερμάτισα τη φιλία. Σίγουρα πόνεσε και το άλλο το πρόσωπο. Γιατί φεύγοντας είπα και κάποιες πικρές αλήθειες. Και είπα μάλιστα ότι γι' αυτό τον λόγο και γι' αυτό τον λόγο και γι' αυτό τον λόγο και γι' αυτό τον λόγο φεύγω. Γιατί δεν μπορώ να παραμείνω εδώ πέρα και παραμένοντας να είμαι συνεργός στην αυτοκαταστροφή σου. Δεν μπορώ να είμαι συνεργός σε συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές. Με το να παραμένω ενισχύω τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές με τις οποίες διαφωνώ. Για οποιονδήποτε άνθρωπο διαφωνώ να έχει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Τέλος πάντων. Και νιώθω έτσι ένα πόνο, τον νιώθω ακόμη κάπως, όμως νιώθω ότι μέσα από αυτόν τον πόνο βγαίνει και μία λύτρωση και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι, παιδί μου, πόσο υποτιμούσες τον εαυτό σου στο παρελθόν, ούτως ώστε να θεωρείς ότι δεν έχεις τη δύναμη να αυτοδιαχειριστείς την ενέργεια σου, τα χρήματα σου ή οτιδήποτε άλλο έχεις. Και πόσο ανασφαλής ήσουν προκειμένου να αφήσεις κάτι πάρα πολύ οικείο. Και μου λέγε ένας άλλος φίλος μου, λέει, εντάξει, μου λέει, γιατί πονάς? Λέω, πονάω γιατί είναι σχέση ζωής. Είναι πολλά χρόνια που... με δική μου ηλικία που ξέρω αυτό το πρόσωπο και που είχαμε σχεδόν καθημερινή επαφή. Και μου λέει, μήπως πρέπει να... ο άλλος μου φίλος μου λέει, μήπως πρέπει να κάνεις κάτι. Όχι. Δεν έχει κάτι να κάνω. Έχει κάτι να κάνω. Εγώ τι είναι να κάνω για μένα το κάνω. Από τη στιγμή που άλλος δεν κάνει για τον εαυτό του. Και από τη στιγμή που άλλος αρνείται να κάνει ψυχοθεραπεία, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, αρνείται να αναλάβει άλλες ευθύνες που έχει απέναντι σε άλλους ανθρώπους στη ζωή του και εσύ νιώθεις ότι είσαι συνεργός με το να παραμένεις εκεί, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Νιώθω αρκετά ασφαλής ώστε να πορευτώ στη ζωή χωρίς αυτή την μακροχρόνια φιλία. Χωρίς να σημαίνει ότι μισώ το πρόσωπο, έχω κάτι, δεν έχω κακή γνώμη. Δεν έχω κακά συναισθήματα. Έχω μια συγκεκριμένη γνώμη, άποψη, την οποία τη μετέφερα στο πρόσωπο που την αφορά για συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά δεν έχω μέσα στο μυαλό μου κακά συναισθήματα. Αλλά λέω, είσαι αρκετά ασφαλής, ούτως ώστε να μπορείς να διεκδικήσεις, να βρίσκεσαι μόνο σε σχέσεις οι οποίες είναι χρήσιμες, ανταποδοτικές και ωφελήμες για σένα. Και εφόσον νιώθεις ότι σε μια σχέση παίρνεις αρνητική ενέργεια και ότι έχεις μια αποδιοργανωμένη προσέγγιση από την άλλη πλευρά, να νιώθεις αρκετά ασφαλής για να μπορείς να την τερματίσεις. Ναι. Εδώ με την ίδια μας τη μάνα και με τον ίδιο μας τον πατέρα πάμε no contact, άμα μας κάνει κακό έπαθη. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή να αποκτήσει ένας άνθρωπος ασφαλή δεσμό. Είναι πιο εύκολο να το επιτύχει στις φιλίες. Είναι πιο εύκολο να το επιτύχει σε άλλους τομείς παρά στον ερωτικό τομέα. Μπορούμε όμως και εκεί να το καταφέρουμε. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο. Είναι μια προσπάθεια την οποία αξίζει τον κόπο να κάνουμε. Και σας μιλάω εκ μικρής πείρας, γιατί ακόμη δεν έχω φτάσει σε πλήρες ασφαλές στυλ δεσμού. Σας λέω από μικρή πείρα ότι είναι ωραία. Είναι ωραία φάση. Είναι ωραία φάση να είσαι ήρεμος. Στην ουσία είσαι ήρεμος. Στην ουσία δεν λειτουργεί συνέχεια το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, γιατί όταν έχεις ένα ασφαλή δεσμό, έχεις συνέχεια ανεβασμένο στρες, άγχος, αγωνίες. Έχουμε εξηγήσει για το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα στο βίντεο που κάναμε για το πώς μπορώ να παραμείνω ήρεμος. Α, και με εκδάνει το σκυλί μου! Με εκδάνει! Με εκδάνει! Πώς μπορώ να παραμείνω ήρεμος και ψυχικά υγιής και ισορροπημένος με όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν γύρω μας. Όταν έχεις ανασφαλές στυλ δεσμού, σημαίνει ότι συνέχεια είσαι στη τσίτα. Και όταν είσαι συνέχεια στη τσίτα, δεν είσαι καλά.
θα μου το γδάρεις το ωραίο το φουστόριο, το... πώς το λένε αυτό, αυτό το ωραίο το τέτοιο που είναι και mirror mirror. Τι θέλεις βρε, τι θέλεις, εσύ έχεις ανασφαλιστή δεσμό, τι φάση είσαι, τι φάση είσαι εσύ ρε, ψαχώδεις, έχεις αχώδες στυλτισμού, αποφευκτικός δεν είσαι με τίποτα, αποδιοργανωμένος όχι, αχώδη θα σε έλεγα, αχώδη θα σε έλεγα. Και επίσης γίνεται μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο Λάκη και ιδιαίτερο στο YouTube για το ότι και καλά ζεσταίνεσαι, ενώ έχουμε το κλιματιστικό στο φουλ, τα νερά μπροστά σου, με αυτά τα που κάνεις. Έχει διάφορους ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν αντί να εμβαθύνουν σε αυτά που λέγονται στα βίντεο, να ασχολούνται με την αναπνοή σου και να μας κατηγορούν ότι κακοποιούμε το σκύλι μας. Είναι και αυτός ένας τρόπος αποφευκτικότητας, ένας τρόπος να αποφύγεις, να ενσκύψεις τα θέματα τα δικά σου τα οποία θίγει ένα βίντεο και να ασχοληθείς περισσότερο με το να κράξεις τη ψυχολόγο που βάζει το σκυλί στο αυτοκίνητο και δεν το αφήνει μόνο του στο σπίτι, το οποίο σκυλί έχει ανασφαλή δεσμό και αν μείνει μόνο του στο σπίτι θα σηκώσει τη γειτονία και το πιο βασικό από όλα είναι ότι θα νιώσει άσχημα. Αυτά, τι λέτε, μπορούμε να τα καταφέρουμε? Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω στα σχόλια ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων οι οποίοι το προσπάθησαν και έχουν αρχίσει να το πετυχαίνουν, να αποκτούν ασφαλή δεσμό. Και είπαμε, είναι τριπλός ο δρόμος. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγών. Ναι, προσωπικός πνευματικός αγών. Όχι ο αγών μου του Χίτλερ. Προσωπικός πνευματικός αγώνας. Κάνω κι εγώ κάτι χιούμορ. Αποδιοργανωμένα. Αυτά. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Εσύ? Έχεις κάτι να προσθέσεις? Εκτός από τη γλώσσα που μας την έχεις δείξει, ωραία γλώσσα, ροζ, σημαίνει υγιής. Κάτι άλλο έχεις να πεις? Τι ματάρες είναι αυτές? Πόσο μεγάλο πήγε αυτό το βίντεο? Πήγαμε και κάναμε τα ψώνια της Κυριακής και της πήραμε τα πράγματα που ήθελε και πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ και πήγαμε παντού. Παντού, ναι, μια άλλη ρωτούσε πάλι στο αυτοκίνητο. Ναι, βρε, πάλι στο αυτοκίνητο, δεν σε νοιάζει. Τι σε κοφτεί? Πάλι στο αυτοκίνητο. Α, δεν σε αρέσει. Πραγματικά κάποιοι είναι, σχολιάζουν απλώς δεν σχολιάζουν. Και είναι και αυτή η φάση που το YouTube δεν δείχνει τα ονόματα των χρηστών, δείχνει κάτι κωδικούς εκεί πέρα και δεν ξέρω ποιος σχολιάζει τι στην εφαρμογή που έχω που βλέπω τα σχόλια. Αυτό. Λάκη λέ, να αποκτήσουμε ασφαλή δεσμό, λες, τι λες? Να ασφαλιστούμε? Εκτός από ασφάλεια ζωής, μπορείτε να επενδύσετε στο να αποκτήσετε ασφαλή δεσμό. Καλή ιδέα είναι να έχουμε ασφάλεια ζωής και ασφάλεια υγείας, αλλά γιατί να μην κάνουμε και μια επενδυτική ασφάλεια στον ασφαλή δεσμό, η οποία θα μας φανεί χρήσιμη μέχρι το τέλος. Ως και την ώρα που πεθαίνεις, αν έχεις ασφαλή δεσμό θα πεθάνεις πιο ήσυχα. Εγώ και έφια σήμερα, Λάκη. Είμαι κεφάτη. Είμαι κεφάτη. Είμαι. Διατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είδατε φίλοι μου την Αριστονίκη το πρωί. Πήγα τη βόλτα μου. Κάναμε το θεωρητικό μας μια χαρά. Δεν μας πιάνει κανείς. Ασφαλώς εύχομαι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ασφαλή δεσμό.